ό,τι άλλο χρειαστείτε, είμαι στην διάθεσή σας. Δεν κοιτάξτε. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, μας δώσετε εδώ πέρα ένα πίνακα. Θολώσαμε από τα εκατομμύρια και τις χιλιάδες ευρώ. Και ανεβαίνοντας στην Νομαρχία, στην πρώην Νομαρχία, βλέπουμε ότι στον πέμπτο όροφο δεν έχετε ράμπα για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πάνε πάνω στο τμήμα υγιεινής. Δεν μπορώ να καταλάβω στα τόσα εκατομμύρια που πέφτουν εδώ πέρα, δεν θα μπορούσατε να κάνετε μια ράμπα αν και δηλώσατε εσείς ότι σε μια εβδομάδα, να τελειώσω, σε μια εβδομάδα θα κάνετε αυτή τη ράμπα για αυτούς τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Κάποιοι που μας γράφουν σχόλια ίσως λέει το πρόβλημα δεν το έχουμε εμείς, γι' αυτό λέει δεν το κάνουμε. Αυτό δεν ισχύει για σας. Και δεύτερον, από τη στιγμή που πληρώνετε διόδια και βενζίνες από τέτοια, γιατί κρατάτε το αυτοκίνητο της υπηρεσίας στο σπίτι σας και το παρκάρετε. Και θέλω να μας πείτε αν είναι νόμιμο. Θα σας πω αμέσως. Το αυτοκίνητο της υπηρεσίας, ένα αυτοκίνητο της υπηρεσίας είναι αυτό που μετακινούμε και ένα ήταν το τζιπ. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση δεν έχουμε εγκαταστάσεις δικές μας και δεν υπάρχει. Από εκεί και πέρα, εκεί που θα το παίρνει ο οδηγός και θα πάει στο σπίτι του και θα έρθει με το σπίτι του ή θα είναι τεθειμένο έξω, αυτό που κάνει η οικοδομή εκεί που μένει ή η συνένικη μου, γιατί διώκονται οι υπερφόροι, αυτοί που είναι εκεί μαζί μου, μας ανέβονται αυτή τη στιγμή, γιατί αν υπήρχε χώρος, εάν υπήρχε χώρος να ήταν παρκαρισμένα τα αυτοκίνητά μας αυτά, θα ήταν τα αυτοκίνητα εκεί. Άλλωστε, θέλω να ξέρετε ένα πράγμα. Τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή ο αντιπεριφερειάρχης είναι ένα το Volvo που το κρατήσαμε από ανάγκη. Κανένας δεν χρειάζεται να πάει με Volvo, πάει με ό,τι να είναι. Αλλά για το Υπουργείο πήραμε ειδική έγκριση από τον κύριο Ρακούση, όπως και το τσίπ είναι θέσαμε για τα χέρια. Αλλά το Volvo που το κρατήσαμε, με το που μας επιτρέψουν να πάρουμε καινούρια αυτοκίνητα, την άκρη να το παραδώσουμε. Γιατί όντως πρέπει να κάνουμε οικονομία όπου μπορούμε. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν μείνει εκεί. Η απάντηση είναι για προστασία. Το. Επειδή είπατε εκτεθειμένο, προστασία, είναι για προστασία. Προστασία. Όχι. Ναι. Για να ξεκαθαρίσει. Έτσι ακριβώς. Αλλιώς για να σας πω και κάτι. Με το υπηρεσιακό αυτοκίνητο, όπου πάει το υπηρεσιακό αυτοκίνητο, όπου πάει το υπηρεσιακό αυτοκίνητο. Το καλύπτει η ασφάλεια άμα γίνει μια. Άμα το βάλουν φωτιά κάτω από την πολυκατοικία. Το υπηρεσιακό αυτοκίνητο όπου κινείται. Θέλω να το γνωρίζετε. Έχει δελτίο κίνηση. Μην πάει το μυαλό σας, δεν όπου κινείται η υπηρεσιακό αυτοκίνητο, όπως το στρατό θα θυμάστε, έτσι και τώρα. Δεν μπορεί. Ως πρώην Δήμος δεν το εφάρμοζε κανένας. Αυτό είναι πάντως, το νόμιμο πάντως, είναι. Εμείς το εφαρμόζουμε, ξέρετε γιατί το εφαρμόζουμε. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να πάρει τη σκέπτη. Θα πρέπει να είσαι καλυμμένος. Το υπηρεσιακό αυτοκίνητο δεν είναι ούτε για γλέντια, ούτε για διασκεδάσεις, ούτε για τίποτα. Το υπηρεσιακό αυτοκίνητο είναι για να πάει ο αντιπεριφερειάρχης ή οι υπηρεσίες της περιφέρειας σε συγκεκριμένους χώρους. Και συγκεκριμένος χώρος μπορεί ο Σαββατοκύριακο, εγώ ούτε διακοπές πήγα 4 χρόνια, ούτε φέτος θα πω διακοπές. Σαββατοκύριακο αντιπεριφερειάρχης και οι περιφερειακοί σύμβουλοι, οι οποίοι δεν πληρώνουν κιόλα. Από την τσέπη μας και λαχεία παίρνονται, θα μου πείτε και δικαιωμά σας και μην το λέτε, και πληρώνουμε. Τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, τα έξοδα μας τα γνωρίζετε. Το μόνο πράγμα που κινείσαι είναι το αυτοκίνητο γιατί δεν μπορείς. Και οδηγώ, μέχρι τώρα δεν είχα και οδηγό. Έχω και οδηγό τώρα, μπορώ και κινούμε σε οποιαδήποτε εκδήλωση. Από εμάς, δεν είχαν κουλτσίσει. Σε κοινωνικές εκδηλώσεις ήταν καλεσμένος. Όχι, τώρα το ξέρω. Άστα, το μην πω. Εντάξει, το ξέρω. Εδώ τώρα. Εντάξει, λέμε κάποια πράγματα τα οποία τα γνωρίζεις. Μαζί μας. Εντάξει. Το άλλο δεν με απάντησε. Δεν απάντησα. Το πρώτο ήταν, θέλω να ξέρετε ένα πράγμα. Ήδη η σκάλα είναι έτοιμη. Η ηλεκτρική. Και επειδή οι άνθρωποι μέχρι τώρα Δεν πληρωθήκαν ακόμη. Περιμένουμε να πληρώσουν τη σκάλα και να είναι έτοιμη. Τι χρονοδιάγραμμα δίνετε? Εάν πληρωθούν, ο Καμπαϊλής είναι αυτό που την παρακύλανε, χρονοδιάγραμμα μπορεί να είναι από μία εβδομάδα, μπορεί να κάνει και ένα μήνα. Αλλά είναι έτοιμη να πληρωθεί και να δίνει να κατασταθεί. Το χρονοδιάγραμμα από και πέρα, εμείς αυτό που ήταν να κάνουμε έγινε ότι είχαμε πει ότι θα πει η γράμμα και θα πει ρε βαρέτο σε κάτω. Αν είχαμε την πολυτέλεια να πήγαινε κάπου αλλού και εκεί θα πήγαινε. Δεν βόλευε εκεί, γι' αυτό το λόγο δεν είναι. Άλλο.